Να καλημερίσω και τον βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών, τον Σταύρο τον Παπαδούρη. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Κωνσταντίνου, στον κόσμο όλο. Λοιπόν, κοινή τροπολογία με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ σε σχέση με την ανεξέλεγκτη αγορά υπηρεσιών στους ημικρατικούς. Φυσικά, όπως προχωρήσαμε σχεδόν με την ίδια τροπολογία που σωστά επισημάνθηκε πριν, ότι δυστυχώς αφορά μόνο τα φυσικά πρόσωπα, να αγοράνε υπηρεσίες από φυσικά πρόσωπα όσον αφορά τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων. Εδώ θα γίνει μια προσπάθεια να αφορά ταυτόχρονα τα φυσικά αλλά και τα νομικά πρόσωπα. Κατ' επέναν δεν υπάρχει στον έλεγχο, δεν υπάρχει οποιαδήποτε διάκριση. Αν μη τι άλλων, κοινοβουλευτικών έλεγχων προσπαθούμε να ασκήσουμε. Προσπαθούμε να ασκήσουμε κοινοβουλευτικό έλεγχο σε μια χώρα όπου έχουμε στο παρελθόν δει, στο συγκεκριμένο θέμα μιλώ πάντα, θέματα διαφθοράς και διαπλοκής. Άρα ουέ και αλλήλω να τα αφήσουμε στον αυτόματο πιλότο. Εμείς τη δουλειά μας κάνουμε, θα καταθέσουμε αυτήν την τροπολογία μαζί με το ΑΚΕΛ και από εκεί κάτω ελπίζω ότι θα βρούμε συμπαραστάτες και άλλα κόμματα. Διαφαίνεται ευρύτερη στήριξη στον ορίζοντα? Δεν μπορώ να ξέρω, γιατί κοιτάξτε, χτες το συζητήσαμε. Χτες, κατά ακρίβεια, για να είμαστε ειλικρινείς, ενημερωθήκαμε ότι τελικά θα υπάρξει ολομέλεια για αυτούς τους 6 κρατικούς οργανισμούς. Ναι, εννοείται θα συζητήσει την επόμενη ολομέλεια της Πέμπτης το θέμα των προϋπολογισμών τους. Ακριβώς, γι' αυτό και χθες, μετά το πέρας της Επιτροπής Οικονομικών, πάρθηκε η απόφαση σε συνεργασία με το ΑΚΕΛ ότι θα προχωρήσουμε με την κατάσταση αυτή της τροπολογίας. Θα είναι με τη μορφή του κατεπήγοντος, πώς θα είναι η διαδικασία? Λογικά ναι. Λογικά θα είναι με τη μορφή του κατεπήγοντος, αν και υπάρχει διαδικασία όπου για κάθε προϋπολογισμό υπάρχει ο χρόνος που δίνεται για κατάθεση τροπολογιών. Απλά να μην χάσουμε την ουσία, αγαπητοί μου Κωνστά. Η οποία είναι? Είναι η καθυστέρηση που έχουμε κάθε χρόνο από τους ημικρατικούς οργανισμούς. Και κοιτάξτε, μιλούμε για ώρες εργασίας του κοινοβουλίου. Δηλαδή, κοιτάξτε τι θα γίνει τώρα. Θα έχουμε μια ολομέλεια η οποία δεν θα έχει καθόλου κοινοβουλευτικών έργων, καθόλου νομοθετικών έργων. Και θα είναι μόνο για τους προϋπολογισμούς 6 ημικρατικών. Τη στιγμή που περιμένουμε άλλους 40 σχεδόν ημικρατικούς προϋπολογισμούς να εξετάσουμε. Τώρα, αντιλαμβάνουμε ότι στο τέλος της ημέρας υπάρχει και ο αντίλογος ότι από τους ίδιους τους ημικρατικούς οργανισμούς, κάποιους ημικρατικούς οργανισμούς, ότι υπήρχαν κάποιες διορθώσεις από πλευράς Υπουργείου και γι' αυτόν καθυστέρησαν. Αλλά κοιτάξτε, για να μην κοροϊδευόμαστε, κάθε χρόνο να συμβαίνει το ίδιο πράγμα και κάθε χρόνο όλοι οι μικρατικοί οργανισμοί να περνούν τη διαδικασία των διορθώσεων, στο τέλος της ημέρας εμάς δεν μας ενδιαφέρει αν είναι πρόβλημα του Υπουργείου ή αν είναι πρόβλημα του μικρατικού οργανισμού. Ναι. Εμάς μας ενδιαφέρει να κάνουμε τη δουλειά μας στα σωστά χρονικά πλαίσια. Είναι καθαρά πρόβλημα της ίδιας της εκτελεστικής εξουσίας, του κράτους, ας δουν τρόπους να το λύσουν. Ναι. Πέραν τούτου, από εδώ και πέρα, οι συζητήσεις κανονικά πρέπει, κανονικά έχοντος των πραγμάτων, να ολοκληρώνονται πριν από την αρχή του ημερολογιακού έτους. Πώς έχουν τα πράγματα? Λογικά ναι, αφού εγκρίνουμε προϋπολογισμούς για το τώρα, για το 2024. Άρα αναγκαζόμαστε να πάμε με μια διαφορετική διαδικασία για αυτόν τον πρώτο τρίμηνο για τους ημικρατικούς οργανισμούς, ενώ κανονικά θα έπρεπε ήδη να ήταν ελεγμένοι και περασμένοι οι ψηφισμένοι οι προϋπολογισμοί τους. Και το τραγικό, αγαπητέ μου Κώστα, είναι ότι έχουμε τόση πολλή δουλειά, ιδιαίτερα στην Επιτροπή Οικονομικών. Συνεχώς εναρμονιστικά νομοσχέδια προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε καθυστερήσει, και πιστέψτε με, δεν έχει καθυστερήσει η Επιτροπή Οικονομικών. Έχει καθυστερήσει το αρμόδιο Υπουργείο να φέρει κάποια νομοσχέδια. Και εκτός όλων αυτών, να έχουμε τώρα, χθες παράδειγμα, μια ολόκληρη, μάλλον την περασμένη Δευτέρα, μια ολόκληρη συνεδρία είχε να κάνει μόνο με εξέταση ημικρατικών προϋπολογισμών. Και παραλαμβάνω, δεν είναι αυτή η έξι. Έχουμε ακόμη 40 να εξετάσουμε τις επόμενες εβδομάδες. Ναι. Ευρύτερα, μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο, τόσο ώστε αυτοί οι προϋπολογισμοί να υποβάλλονται στην ώρα τους, κύριε Παπαδούρη? Νομίζω αυτό είναι θέμα το οποίο πρέπει να απασχολεί και ξέρω ότι απασχολεί, γιατί είχα και μια καθημερινή συζήτηση με την πρόεδρο της Βουλής και φέτος και πέρσι που είχαμε το ίδιο φαινόμενο. Από εκεί κάτω, κοιτάξτε, συστάσεις μπορούν να γίνουν ή μπορεί να πάει σε τόσο δραστική κίνηση όπου να πεις ότι τιμωρητικά δεν θα εγκρίνω τον προϋπολογισμό κάποιου μικρατικού αν δεν έρθει στο χρόνο του, στο σωστό χρόνο. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι ποιος θα μπει στη διαδικασία να μπλοκάρει τον οποιοδήποτε ημικρατικό οργανισμό. Δηλαδή, αν δεν περάσει ο προϋπολογισμός, αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε θέματα μη πληρωμής μισθών. Άρα, ποιος θα μπει σε αυτή τη διαδικασία? Νομίζω ότι
αυτό που χρειάζεται από όλους είναι λογική. Είναι αλληλοσεβασμός μεταξύ των εξουσιών. Δηλαδή από την εκτελεστική εξουσία προς την νομοθετική εξουσία, έναν είδος σεβασμού να αντιληφθούν ότι και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε και όσο πιο γρήγορα μπορούμε να το κάνουμε για να μην καθυστερούμε ιδιαίτερα στο νομοθετικό έργο. Δεν είναι ανάγκη να μας δυσκολεύουν και από πάνω. Ναι. Και την Πέμπτη είναι ο ΘΟΚ και άλλοι πέντε μικρατικοί. Καλά τα λέω. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και κοιτάξτε, για να ξεκαθαρίσουμε ακόμη κάτι, γιατί άκουσα και κάποια πράγματα χθες, το θέμα του ελέγχου, ειδικά για την αγορά υπηρεσιών, χρειάζεται, για ποιον λόγο τώρα, με αυτόν τον τρόπο ελέγχεις εκτός των άλλων, κατά πόσον οποιοσδήποτε είτε είναι κρατικός οργανισμός, είτε δημόσια υπηρεσία, έχουν φτάσει σε αποδεκτών ποσών παραγωγικότητας. Δηλαδή, αν είναι η εύκολη λύση να λέμε ότι εντάξει, αυτή την ανάγκη που έχει μια υπηρεσία, ας τη δώσουμε έξω προς προσφορές. Πρώτα πρέπει να ελέγξουμε, όντως έχουμε φτάσει στο ποσοστό αποδοτικότητας, παραγωγικότητας ενός ημικρατικού ή δημόσιου οργανισμού, όπου είμαστε εξαναγκασμένοι να προχωρήσουμε μια αγορά υπηρεσιών. Ή μήπως έχουμε έναν μέτριο δείχτη αποδοτικότητας και παραγωγικότητας και είναι τελικά η εύκολη λύση. Αυτό προσπαθούμε να ελέγξουμε και ελπίζοντας ότι θα καταφέρουμε να κλειδώσουμε λεφτά για αυτό το κράτος στο τέλος της ημέρας. Μια καλοπροαίρετη κίνηση ελέγχου, τίποτε περισσότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο.